Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι ακριβώς για... Ταχυδράματα. Όχι, 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 αυτό το σήμα, όχι αυτό το σήμα, το άλλο, το άλλο. Πού το? Να το, να το. Νυχτερινές σελίδες. Από τη συλλογή διηγημάτων του Νίκου Τσιφόρου «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα», διαβάζουμε σήμερα «Αμάρτησα για το παιδί μου». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Και το όνομα αυτού, Φρυγανάς Αναστάσιος του Βρασίδα. Δικαίωμά του, έτσι. Και το επάγγελμα αυτού, ορίστε, τη δουλειά κάμει. Δηλαδή έκανε. Πώς, κάπου της. Ποιος έχει παλιές καρέκλες για φτιάξιμο? Αλλά αδερφάκι μου γιώμησε το σύμπαν όλο μαγαζάει επιπλοπία. Τόσο πράγμα. Έκανε στάρκα να πούμε πατησίων από Ομόνια μέχρι Σαγάμων. Δεν θα έχει και 500. Τι διάολο πουλάνε 500 μαγαζά σε έπιπλο? Με το σουβλάκι να ήταν. Και έκλεισε. Τι. Τώρα ο άλλος σου δίνει καρέκλα για φτιάξιμο? Το πολύ πολύ να φωνάξει τον παλιατζή. Πάρτε να γλιτώσω και τα χαμαλιάτικα. Και τραβάει για φρέσκες. Το οποίο σήμερα είναι άνεργος. Μάλιστα άνεργος. Και καλά που υπάρχει στη Λιανίνα να πούμε. Ξενοδουλεύτρα. Βεβαίως. Τι πειράζει? Όχι να το βάλουμε χάμου. Πειράζει. Όταν γνωριστήκαμε τι δουλειά έκανε? Περαισία. Το λοιπόν τώρα στις 5 σχολάει και φέρνει 130 την πάσα μέρα. Το οποίο βαστάμε τις 80 για το σπίτι και παίρνουμε εμείς το 50. Τσιγάρα, καφέδες. Άντρες είμαστε. Δεν θέλουμε να παίξουμε και τη βομβάη μας. Πώς? Ζεις από τη γυναίκα σου. Από ποιο να ζήσω, από τη δικιά σου? Είμαι της παλιάς σχολής, με όνειρα μεθό. Είμαι ρομαντικός, είμαι ρομαντικός, είμαι ρομαντικός. Κι όξο μπαίνει ανεμοκαβαράτος χειμώνας, τρίζουνε τα παραθύρια, θέλει στόκο στα τζάμια. Και ρουθουνίζει στην τζουκάλα το όσπριο. Μεγάλη δουλειά το όσπριο. Κι έτσι και τα αρμυρίζεις μερέγκα εφημεριδάτη να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Μεγάλη δουλειά ήτουνε να έχουμε καφέ, ναι. Ορίστε. Θα ήθελα να χα... ένα καφέ, ναι. Και ιδιόχρηστο μου, με τα ασέα του και στο εντάξει. Να μαζεύονται τα παιδιά. Γεια σου Μπαρμπατάσο Τσίφτη. Καλώστατα, καλώστατα παιδιά. Και να θένε καφέ πασαίδος, ολίγιν και μέτριον και όχι βαρύ, μισό φιλτζάνι, όλα τα τέτοια. Και γλυκό κιδόνι, τριφτό και ουζάκι. Πιάσε ένα καδρόνι Μπαρμπατάσο με μεζέ πιπεριά. Να τα παίζουνε τάβλια, βομβάι, αβυσσινία, αγωνία και να κονομάς. Ξέρεις τι αφήνει ένας καφενές? Το 1,5. 150 ποτά την ημέρα και με τα χαρτιά και με τα σέα του. Ένα 300 την ημέρα γεμάτο. 9 το μήνα, σε 5 χρόνια βάζεις καδένα στο γελέκο και πουλάς και σταματάει και στη Λιανή του ξενοδούλη. Θα ήθελα να χα... ένα καφέ, ναι. Στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη. Πόσα θέλει ρε ένας καφενές να κάνει εγγένιο? Δεν θέλει 50 μεγάλα καφετιά? Τα θέλει. Καθώς η πελατεία στην εξασφάλα. Ό,τι ώρα κουνήσει σινιάλο, να σου και πέσανε. Άνοιξε το μαγαζί ο Μπαρμπατάσος, βουρ όλοι πάνω του να το υποστηρίξω με το ανθρωπάκι. Αλλά πού είναι τα 50? Πού να τα πάρει και να τα σηκώσει? Πού είναι που δεν υπάρχει κερί για την Ανάσταση? Ο Μανώλης, άσε μας. Άσε μας δε με το Μανώλη. Τάχει, πολλά. Δίνει, ούτε χαρουποκούκουτσο. Και κονομάει. Λόγω τιμής κονομάει πράμα. Όχι, δεν τον πιάνει το μάτι σου, ε. Λοιπόν και 1,000 την ημέρα. Μάλιστα, 1,000 και βάλε. Με το ζητιαναλίκι. Το έχεις μικρό. Άμα και πετύχεις πώς το αξιοσέβαστο, καθώς ο Μανώλης την ξέρει τη δουλειά. Επέτης, να πούμε χρόνια. Το πρωί θα βάλει τα εργατικά του. Πολύ παλιά και πολύ καθαρά. Άμα είσαι λίγδης, σε συχαίνονται. Κάθαρο παλιατσαρία όμως, σε λυπούνται. Σου λέει, νοικοκύρης που ξέπεσε. Αμέ,
Μελετημένα κουκιά. Και λοιπόν, το πόστο του είναι πάνω στον Άι Διονύσιο, εδώ σκουφά. Καλή γειτονιά, πια αξιοσέβαστη και πουτάχη. Στείνεται στη γωνιά ο Μανώλης και έχει μελετήσει και το χαμόγελο. Μήτε πολύ πετιμέζει, μήτε στεγνό κινινά του. Έτσι, γλυκάνει στο σκέτο. Περνάει η κυρά, καλημέρα σας. Λες και τη γνωρίζει με ταυτότητα. Τον κόβουνε δίφραγο και δραχμές. Πάρε, καλέ μου άνθρωπε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ωραία μου κυρία. Αυτό το ωραία αδερφάκι, πολύ προεκλογικό. Πιάνει στα γεμάτα. Μέχρι που οι περισσότερες και τον μάθανε και τον γουστάρανε. Ωραία δηλαδή να λες τις σιτεμένες. Κάτι ρεγκοκεφαλές του κλαμάτου. Πελατεία ο Μανώλης και το λέει στα ίσα. Άμα την ξέρεις τη δουλειά, πάει, βολεύτηκες. Τα ακούει τώρα ο Φρυγανάς Αναστάσιος του Βρασίδα και τον καβαλάει το παράπονο. Για δες ο Μανώλης, ξουραφόριζα. Θα μου πεις, εσύ δεν αμολιέσαι στα ίδια. Σαν μαθητή, εφορία θα πλέρωνες ή θα πέσεις απογοήτευση. Όχι, αλλά δεν πάει μωρά αδερφούλη μου τώρα να πλώνεις και το ξεράδι. Όχι, σήμερα για μια υπόλοιψη ζούμε. Να σε δει ο άλλος, ο Τάσος βγήκε στη ζήτουλα. Δεν γίνονται τέτοια. Και στη Λιανή, ορίστε. Όχι, το έχει πει δηλαδή ο Μανώλης. Στη Ζητιανιά δυο πιάνουν. Ή να ξέρεις το βιολί ή το παιδί. Μάλιστα. Το παιδί είναι να πούμε γκαραντί. Γκαραντί, έχεις παιδί. Αλλά οργανωμένα, όχι τουρκογύφτικα πράγματα. Οργανωμένα. Στην αγκαλιά, καθαρό, νόστιμο. Διότι ο πάσα άνθρωπος το παιδί τα αγαπάει. Δεν υπάρχει. Άντρας, γυναίκα το θέλει. Το βαστάζει λοιπόν έτσι σοβαρή αγκαλίτσα. Και δεν παρακαλάς, λες μονάχα δυνατά. Μη μωρό μου, δεν πειράζει μωρό μου. Έχει ο Θεός και για τα μωρά. Έλα μωράκι μου. Τι έχει ο Θεός, απ' όλα. Και δίφραγα και τάλαρα και δεκάρικα. Μέχρι και πενιντάρι. Σ' ακούει ο περαστικός. Όχι όλοι, άλλοι βιάζονται. Όσοι ακούσουν. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, να τι έχει συμβεί. Ο πατέρας, ποπόρο ένας παλιάνθρωπος, ξελογιάστηκε με μια βρώμα. Το οποίο εκεί που ήταν καλός και νοικοκύρης μας εγκατέλειψε. Και το μικρό δηλαδή, πώς δηλαδή, καθώς και αρρωστούλη, καημένο μωρό. Όχι μαντάμ, δεν θέλουμε τίποτα. Όχι, περικαλώ. Μη, δεν ήταν ανάγκη. Να, εδώ βάλτε το στην τσέπη μου. Αχ μωρό μου. Μάλιστα, τίποτα παλιά ρουχαλάκια. Θα περάσω μαντάμ. Τι να τα κάνω τα ρουχαλάκια. Και παιχνιδάκια, τρομάρα σας μαντάμ. Αχ, η κοινωνία. Δεν ήμουν αρχόντισα. Και τώρα αμολά και κανένα δάκρυ. Και αυτό το σκασμένο δεν κλαίει. Θα του κόψω καμιά τσάμπια. Σας μεσή, μαντάμ. Μακάρι, ο Θεός. Ο καημένος ο Θεός τι τραβάει. Βεβαίως. Ξέρεις πως πέφτουν οι μαντάμ. Σαν τις τα αρίθρες. Δεκάρικα, κοσάρικα. Η κούλα του τζιμάνα, την ξέρεις. Έφτασε 800-900 και άλλαζε οι γειτονιές. Η μέρα ντυνά, έτσι να φάω τα κόκαλα του γέρου μου. Ένας της έσκασε 2.000 μαζί. Ακούς, 2. Αμ τι. Υπάρχουν και τα κορόιδα της πονοψυχιάς στον κόσμο. Η Στυλιανή έκανε τη δύσκολη. Μα τώρα δουλειές είναι αυτές. Τις τραβάς 8 σταυρωτές φαλιάρες. Εδώ μωρί, σε ένα χρόνο θα έχουμε καφενέ. Στο καφενείο νιελάς. Κύστρα δεν σε παντρεύτηκα. Δόξη και τιμή. Με στεφάνι και κόσμο. Τι σε πήραμε να αγοράζεις σαπούνι και να το κάνεις απολυφάδι. Θα βοηθήσεις. Αφόσον και έχουμε ανάγκας. Και παιδί, θα βρούμε με νίκη. Η κούλα του Τζιμάνα ξέρει ένα σωρό αναξιοπαθούσας οικογένειας. Ενοικιάζεται το μωρό. Αμ τι το έχουμε. Rende car. Πόσο, με την ώρα. Παρδόν, για μωρό ήρθα, δεν ήρθα για υποδήλατο. Με τη μέρα, καθώς χαλάσατε κι εσείς. Σε λίγο θα μας τα πάτε με το χιλιόμετρο, έτσι. Βρέθηκε μια πονεμένη μάνα. 100 την ημέρα. Πολλά. Τόσο νοικιάζουμε καθώς είναι και από καλόν πατέρα. Αργολάβω. Άμα θες φθηνό, να σου δώσω το μεγάλο που είναι από φορτοεκφορτωτή. Το μεγάλο δεν κάνει. Καλαμπόκιασε το μουστάκι του. Το μικρό είναι και κοριτσάκι. Έλα, μωράκι μου. Κλείσανε τη δουλειά, δραχμάς 90. Και τη τροφή του. Θα τρώει σαν αρχοντόπουλο. Το λοιπόν ήταν κάτι οικονομίες, κάπου 1500. Τα φύλαγε η Στυλιανή για μια ώρα ανάγκη. Διηθήκανε, έδωσε γραμμή διόρ της δουλειάς ο Μανώλης. Και έδωσε δρομολόγιο η κούλα του Τζιμάνα, που είχε φύγει πια από το μαχαλά και δάνειζε με τόκο τώρα πια.
ένα κακό μονάχ, που η Στυλιανή παράτησε τα σπίτια που δούλευε. Μάλιστα, φεύγοντας και από τη κυρά Ευγενίας, πήρε κατά λάθος, λόγω τιμής, και ένα μαντίλι κρεμεζί για το κεφάλι. Και έλεγε η κυρά Ευγενία, «Δε με νοιάζει το μαντίλι, αλλά η γρουσουζά». Μάλιστα. Να μη σε δω που θα περνάς απ' τα στενά της κοκκινιάς με κρεμεζί που καμίσω. Η πρώτη μέρα έπεσε κολονάκι. Κάτω μεριά προς Ευαγγελισμό. Ήσυχα και ωραία. Θα μου πεις, λιγάκι μεγάλη η Στυλιανή για μαμά παιδιού. Πολύ κατεψυγμένη, μωρέ φίλε. Έγινε άλλο παραμύθι. Γιαγιά και πέθανε η μάνα και ο πατέρας λάκησε. Πάντα στη μέση η βρώμα. Έλα, μωράκι μου. Κάτα το μεσημεράκι έκανε περιπολία ο ίδιος ο Φρυγανάς Αναστάσιος να κόβει τα κόζα. Έλα, έχω 400 σόπα και κάτι λιανά. Είδες, οι καλές ώρες είναι το απόγευμα. Το πρωί βγαίνουν οι νοικοκυρές για ψώνια, βιάζονται. Οι σιτεμένες αλιγκαριάζουν κατά τις 5. Τότε παίρνει το μεϊντάνι. Να δούμε τι θα γεννεί. Γέννηκε παρακαλώ 1126. Λόγω τιμής. Βέβαια θα μου πεις κολονάκι. Οι άλλες γειτονιές είναι στημένες, δεν έχει τόσα. Αλλά και τα μισά να λογαριάζεις πάλι πολλά και ωραία είναι. Πληρώσανε 90 για το παιδί. Του πήρανε και τσικουλάτο. Αύριο. Μάλιστα. Αύριο κατά μουσείο μεριά. Τα ίδια μείον 100, αλλά δεν πειράζει, τι θα πει. Έτσι και λογαριάζει καλά, σε 3 μήνες ο καφενέ στήθηκε. Έχω ένα καφενέ. Το καπενείον η Ελλάς στου λιμάνιου την άκρη. Και τότε να δεις, αρχοντιές και γκεβεζελίκια, πλούτια και μεγαλείο.